Ποιος Βελούς είναι εδώ? Ωραία, καλώς ορίσατε. Έχετε το λόγο για 5 λεπτά, κύριε. Witam wszystkich serdecznie. Złożyłem tutaj petycję. Zwracam się z rządem. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να κατέθεσα μια τέτοια αναφορά, της οποίας ο σκοπός είναι ο εξής. Να συνδεθεί αυτό με το εργασιακό δίκαιο. Το 2008, λοιπόν, η ιστορία μου. Προσελήφθησα σε μία εταιρεία για παραγωγή παραθύρων ως τεχνικός και μου είπαν ότι θα έπρεπε να υπογράψω μία λευκή επιταγή σε περίπτωση που θα προκαλούνταν κάποια ζημιά άνω των 5.000. Παρακαλώ, μπορείτε να μιλάτε λίγο πιο αργά για να είναι δυνατόν να μεταφράσουμε αυτό το οποίο λέτε. Να πω εισβρουτώνε, να ζακονιτσένει να σε εισπούπρατσε. Και στην περίπτωση αυτή, στο τέλος του έτους θα μου επιστρεφόταν η σχετική επιταγή. Οι Άγγλοι δεν μιλάνε. Μετά την... Έχει ένα πρόβλημα, δεν ακούγεται η μετάφραση από τους διερμηνείς σε κάποιες γλώσσες. Για να προσπαθήσουμε τώρα να το διορθώσουμε. Συγγνώμη που σας διακόψαμε. Ας συνεχίσουμε. Adelante. Wechsel miał być zwrócony na zakończenie naszej współpracy. Μάλιστα. Αυτό το γραμμάτιο λοιπόν η συνταγή θα το λαμβανά στο τέλος της σύμβασης. Αυτό δεν συνέβη και αναγκάστηκα να προσαγάγω λοιπόν την εταιρεία. Η εταιρεία είχε καταστρέψει όμως, είπε, το σχετικό γραμμάτιο. Δεν έχω όμως οποιαδήποτε τέτοια απόδειξη, οποιαδήποτε αποδεικτικό στοιχείο ότι έχει πραγματικά καταστραφεί, ότι έχει... δεν έχει υποληθεί σε κάποιους άλλους αυτό το γραμμάτιο, σε κάποιον τρίτο. Το δικαστήριο λοιπόν αποφάνθηκε στην σχετική απόφαση το 2011 ότι σύμφωνα με το πολεμικό εργασιακό δίκαιο απαγορεύεται να θεωρηθεί ένα είδος εγγύηση το γραμμάτιο αυτό, η διαταγή για ενδεχόμενες ζημιές που θα προκαλούσε ενδεχομένως ο εργαζόμενος. Αυτό σημαίνει ότι είναι πραγματικά αντίθετο με τον νόμο το γραμμάτιο αυτό. Το άνατο λοιπόν δικαστήριο αποφάνθηκε ότι σε καμία διατάξη του εργασιακού δικαίου δεν προβλέπεται η έκδοση τέτοιων γραμματείων στον τομέα της νομοθεσίας. Πρόκειται για αξιόγραφα, ξέρετε, ο εργοδότης, ο οποίος κατέχει τα γραμμάτια αυτά, θα μπορούσε να απαιτήσει την εξόφληση του γραμματείου αυτού από τον εργαζόμενο και σε περίπτωση που δεν γίνει αυτή η εξόφληση, πολύ απλά μπορεί να πάει στα δικαστήρια ο εργοδότης και να ζητήσει την αποπληρωμή του γραμματείου. Αυτό λοιπόν είναι μια σχετική, μια σχετικά απλή διαδικασία για τον εργοδότη και μια πάρα πολύ χρονοβόρα διαδικασία για τον εργαζόμενο. Δεν δικαιολογείται ούτε η έκδοση ούτε το ύψος του γραμματείου για την ενδεχόμενη πιθανή ζημιά. Και μπορεί να το πουλήσει και σε τρίτους ενδεχομένως. Και αν το απαιτήσει λοιπόν ένας τρίτος το γραμμάτιο αυτό, μπορεί να απαιτήσει ο τρίτος την αποπληρωμή του ποσού εις ολόκληρο. Δεν υπάρχει δε και καμία συγκεκριμένη διάταξη στο εργασιακό δίκαιο που θα μπορούσε να το επιτρέψει αυτό το γεγονός. Σε ό,τι αφορά μελλοντικές αξιώσεις του εργοδότη. Σήμερα οι εργοδότες έχουν πολλές δυνατότητες να λάβουν αποζημιώσεις από τους εργαζόμενους σε περίπτωση πρόκληθης ζημιάς. Γιατί έχει και ηλική ευθύνη
ο εργαζόμενος. Αν όμως ο εργοδότης στείλει για παράδειγμα τον εργαζόμενο για μια κατάρτιση, μπορεί να τον ασφαλίσει. Σε περίπτωση που και μπορεί να ασφαλιστεί και ο ίδιος ο εργοδότης, σε περίπτωση που για παράδειγμα ο εργαζόμενος δεν ολοκληρώσει την εκπαίδευση. Για τα γραμμάτια λοιπόν, πρόκειται για ένα μεγάλο πρόβλημα. Και οι επιθεωρητές εργασίας δεν έχουν κάποιο συγκεκριμένο μέσο στα χέρια τους για να αντιδράσουν, για να επιλύσουν το θέμα αυτό. Δεν έχουν δικαίωμα να καλέσουν καν τους εργαζόμενους, τους εργαδότες, να εγκαταλείψουν τις πρακτικές αυτές ή να ακυρώσουν τα γραμμάτια πολύ απλά. Αυτή η εξέλιξη λοιπόν στην αγορά εργασίας έχει ως συνέπεια τελικά οι εργαζόμενοι οι οποίοι πραγματικά θέλουν μια θέση εργασίας να αναγκάζονται να υπογράφουν τα γραμμάτια αυτά. Αλλά να μην αντιλαμβάνονται πλήρως την έκταση των συνεπειών. Και το φαινόμενο αυτό πραγματικά έχει πάρει μαζικές διαστάσεις. Οι εργαζόμενοι βρίσκονται τελικά μια κατάσταση, μια κατάσταση όπου την χάνουν εκμετάλλευσης πολύ απλά. Ο εργοδότης δε μπορεί να προσαγάγει τον εργαζόμενο στο δικαστήριο. Και αυτό συνδέεται με υψηλό κόστος και τα γραμμάτια μπορεί να χρησιμοποιηθούν εις βάρος των εργαζομένων. Πρόκειται λοιπόν για συγκεκριμένη δράση κατά του εργαζόμενου. Γι' αυτό λοιπόν σας καλώ να απαγορευτεί αυτή η χρήση γραμματιών. Από την πλαισία μελετών του κοινοβουλίου, τον κύριο Μάρκο, ο οποίος έχει συγγράψει μια μελέτη όσον αφορά αυτά τα γραμμάτια λευκά και λευκό και τα υπόλοιπα. Έχετε τον λόγο, κύριε. Αξιότιμα μέλη, ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε σε αυτή τη συνεδρίαση. I would like to make an important disclaimer. Να πω ότι εκπροσωπώ την αμερόληπτη νομική έρευνα που έκανε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ερευνητική Υπηρεσία του Κοινοβουλίου. Δεν είναι νομική όμως θέση, μόνο η νομική υπηρεσία μπορεί να το κάνει αυτό. Θα αναφερθώ σε τρία θέματα. Πρώτα απ' όλα, εν συντομία, οι νομικές πτυχές του θέματος της ελευκό χρήσης οποιούνται αυτές οι υποσχετικές πενετήματος βουλευτών. So first of all, as the petitioner already... Όπως ήδη εξήγησε ο αναφέρον, αυτές οι επιταγές που έχουν τα lettres de change στα γαλλικά είναι υποσχετικές. Ουσιαστικά, εν λευκό, διέπονται από ένα νόμο το 1936 και με πολωνικό δίκαιο μπορεί να είναι λευκές. Ο πιστωτής μπορεί να συμπληρώσει ένα ποσό. Και μετά ο φιλέτης θα πρέπει να καταβάλει το ποσό. Ο πιστωτής μπορεί να μεταφέρει σε τρίτο μέρος αυτή την υποσχετική, ένα τρίτο μέρος να τη μεταβιβάσει έτη περαιτέρω και ο τελευταίος που θα πάρει αυτό το χαρτί μπορεί να μηνύσει τον οφειλέτη χωρίς να υπάρχει κάποια άμεση νομική σχέση μεταξύ τους. Και έτσι ο οφειλέτης, μάλιστα αν είναι εργαζόμενος, είναι σε δυσχερέστατη θέση, διότι ο εργαζόμενος θα πρέπει να κινηθεί και ο εργαζόμενος θα πρέπει να κάνει κάποια πράγματα, νομικά βήματα, για να μπλοκάρει την υλοποίηση αυτής της υποσχετικής, αυτής της επιταγής. Γιατί ακολουθούνται απλή διαδικασία. Ο νόμος την Πολωνία το καθορίζει σαφώς τι γίνεται, τη μεταβίβαση δηλαδή, δεν τη ρυθμίζει λεπτομερώς. Το ανώτατο δικαστήριο της χώρας ενέκρινε την χρήση αυτών των αξιογράφων την κομμουνιστική περίοδο, τη δεκαετία του 1980 ενέκρινε το θέμα αυτό το δικαστήριο και επί 30 χρόνια ενέκρινε την λογοπρακτική σιωπηρώς. Στην υπόθεση του 2011 το δικαστήριο θεώρησε ότι αυτές οι υποσχετικές που χρησιμοποιούνται στις εργασιακές σχέσεις, δηλαδή από εργοδότη έναντι εργαζομένου, ζητώντας από τον εργαζόμενο να υπογράψει τέτοια υποσχετική εν κενό, είναι κάτι άκυρο γιατί παραβιάζει την νομοθεσία, την εργασιακή. Φαίνεται ότι αυτό το ακολουθούν και άλλα δικαστήρια, χαμηλότερα από το νότατο. Αλλά από ανακοινώσεις στον τύπο είδαμε ότι η πρακτική από εργοδότες συνεχίζεται να υπογραμμίσουν. Αυτή η απόφαση του δικαστηρίου του 2011 δεν είναι δεσμευτική ως νομολογία. Το νομικό δίκαιο της Πολωνίας δεν ξέρει
δεν έχει δημιουργηθεί το προηγούμενο δεσμευτικό και αυτή η απόφαση δεν δεσμεύει καν το νότατο δικαστήριο. Η απαγόρευση της χρήσης αυτών των αξιογράφων, λοιπόν, στις εργασιακές σχέσεις δεν ρυθμίζεται με συγκεκριμένο τρόπο. Έτι δε περαιτέρω, αυτή η πρακτική, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι σύμφωνα με τον εργασιακό κώδικα είναι νόμιμη, αυτή η πρακτική είναι νόμιμη σύμφωνα με συμβάσεις απασχόλησης, σύμφωνα με το αστικό δίκαιο. Και όλο και περισσότεροι άνθρωποι στην Πολωνία απασχολούνται στα πλαίσια των συμβάσεων του αστικού δικαίου και όχι με συμβάσεις δυνάμει του εργασιακού κώδικα. Ακόμα και ο εργασιακός κώδικας το απαγορεύει, αν κάποιος προσλαμβάνεται με μια σύμβαση δυνάμει του αστικού δικαίου, χρησιμοποιείται λοιπόν η δέουσα διαδικασία. Και είναι απόλυτα νόμιμα αυτές οι υποσχετικές. Τώρα, έχει αρμοδιότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση? Γίνεται ανάθεση εξουσιών κανονικά. Πρέπει να υπάρχει ρητή αρμοδιότητα που δίδεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να κινηθεί. Όσον αφορά αυτό που συζητάμε, την προστασία των εργαζομένων, στην περίπτωση συγκεκριμένη, όταν λήξει η σύμβαση εργασίας, διότι εκεί χρησιμοποιούνται αυτές οι υποσχετικές, έχει αρμοδιότητα συγκεκριμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα το άρθρο 153 των συνθήκων. Συμπληρωματική αρμοδιότητα, υποστηρικτική. Παρ' όλα αυτά, το άρθρο 153, παράγραφος 2, ρητά, δίνει την άδεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση να εκδίδει οδηγίες με ελάχιστες προϋποθέσεις για σταδιακή εφαρμογή αυτών. Προφανώς, βεβαίως, και είναι τυπικό αυτό για τον τομέα αυτό, των συμπληρωματικών αρμοδιοτήτων μπορεί να εκδώσει και σύσταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχει αρμοδιότητα στον τομέα Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως, κάτι πρέπει να υπογραμμιστεί, όμως, σε αυτό το τομέα είναι ειδική νομοθετική διαδικασία που προβλέπεται. Χρειάζεται ομοφωνία και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο απλώς εκφράζουν γνώμη. Όμως υπάρχει και ρήτρα πασαρέλα στη συνθήκη που επιτρέπει να περάσουμε στην κανονική νομοθετική διαδικασία αν το Συμβούλιο αποφασίσει ομοφώνως ούτως. Τελικά, πρέπει να θυμηθούμε ότι οι αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας σημαίνουν ότι για να κινηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δικαιολογείται αυτό. Τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να επιλύσουν το θέμα σε επίπεδο κρατών μελών και ότι η δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα είναι αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη. Και σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, τα μέτρα που θα υιοθετηθούν δεν θα ξεπερνούν τα αναγκαία για την επίτευξη των καθοριστών των στόχων του άρθρου 153. Να προσθέσουμε και κάτι, ότι στη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, και εδώ παίζει ρόλο αυτό, διότι αυτή η πρακτική της χρήσης αυτών των υποσχετικών, των λευκών, εναντίον των εργαζομένων, μπορεί να θεωρηθεί ως παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παραβίαση αξιοπρεπίας τους ή του δικαιώματος υπεράσπισής τους, διότι ο εργαζόμενος βρίσκεται σε μειονεκτική θέση, σύμφωνα με την ομολογία του αστικού δικαίου. Η Χάρτα απευθύνεται και στα κράτη-μέλη και στα θεσμικά όργανα την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Αν τα θεσμικά όργανα αποφασίσουν, υιοθετήσουν όμως μια πράξη σχετική με αυτό το θέμα υπό τη μορφή οδηγίας, τότε βέβαια αυτό θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα δικαιώματα που αγιώνονται στη Χάρτα. Τέλος. Στο επόμενο τρίλεπτο, ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσω τη συγκριτική μελέτη την οποία συντόνισα στην Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με συμμετοχή αναλυτών πολιτικής από 11 χώρες. Ανέλησαν τις χώρες τους να δουν αν διαπίστωσαν παρόμοια προβλήματα στις χώρες τους όπως στην Πολωνία. Καλύψαμε κάποιες δυτικοευρωπαϊκές χώρες, παλιά κράτη-μέλη, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και κάποιες άλλες χώρες από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, Βουλγαρία, Κροατία, Λετωνία, Λιθουανία και Ρουμανία. Και τώρα, όσον αφορά τις δυτικοευρωπαϊκές χώρες, τις παλιές ευρωπαϊκές χώρες, καταρχήν φαίνεται ότι το πρόβλημα δεν υφίσταται εκεί. Ο ερευνητής που εξέτασε τη Γαλλία ανακάλυψε ότι τα δικαστήρια πάντα βλέπουν ένα σφάλιο εργαζόμενος και σε κάποιες χώρες δεν είναι γνωστό, δεν υπάρχει νομολογία για την χρήση αυτού των αξιογράφων. Η μόνη χώρα που ίσως να έχει παγκόσμιο πρόβλημα είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, διότι υπό κάποιους όρους το Βρετανικό Δίκαιο επιτρέπει στους εργοδότες να συμφωνήσουν να ζητήσουν την αποζημίωση και ίσως θα πρέπει ο εργαζόμενος να καταβάλει και την αμοιβή του για μια περίοδο. Και είχαμε την Κλίβρινγκ εναντί Μπλούερ με ένα μετανάστη Πολωνό που είχε υπογράψει μια σύμβαση.
Και αν εγκατέλειψε τη θέση του πριν από το προβλεπόμενο, έχανε όλους τους μισθούς. Το άτομο αυτό εργάστηκε κάποιους μήνες και μετά εγκατέλειψε πριν ολοκληρωθεί το χρονοδιάγραμμα και του στέλνει τον ανθρώπου αυτού τις αμοιβές του. Η κυρία Μπρούερ πήγε στο δικαστήριο και έχασε στο δικαστήριο, γιατί έτσι προβλέπει το βρετανικό δίκαιο, το αγγλικό δίκαιο, από ό,τι φαίνεται. Τώρα, όσον αφορά τις χώρες κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, στη Βουλγαρία ανακαλύφθη ότι η πρακτική που είναι γνωστή στην Πολωνία είναι γνωστή και στη Βουλγαρία. Υπάρχει νομολογία σχετική, όπου αυτές οι συναλλαγματικές, οι λευκές, χρησιμοποιούνται στις εμπορικές, στις εργασιακές σχέσεις, και υπήρχαν και κάποιες περιπτώσεις όπου ο εργοδότης κέρδισε τη δίκη και έχασε ο εργαζόμενος. Αυτή η κατάσταση συμβαίνει στη Βουλγαρία και παρόμοια πρακτική ακολουθείται σε Λιθουανία και Λετωνία. Κυρίως η Λιθουανία χρειάζεται περαιτέρω έρευνα, διότι υπάρχει δυνατότητα υπογραφής συμβάσεως με πλήρη ευθύνη, όπως ανακάλυψε ο ερευνητής, που το βάρος της απόδειξης το μετακινεί. Μέχρι κάποιο ποσό θα πρέπει ο εργαζόμενος να αποδείξει ότι δεν έκλεψε τα χρήματα ή δεν κατέστρεψε εξοπλισμό. Επίσης, στη Λετωνία η έρευνα απεκάλυψε ότι υπάρχουν συμφωνίες για υλικές ευθύνες σύμφωνα με το αστικό δίκαιο, κάτι που υπογράφεται ξεχωριστά από ότι υπογράφεται στα πλαίσια του αστικού δικαίου, αλλά φαίνεται ότι δεν αποφασίζουν, είναι να αποφάσει τα δικαστήρια. Κατακλείδη, το θέμα δεν ρυθμίζεται μέχρι τώρα από Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Προφανώς, όπως λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν υπάρχει καμία βάση για διαδικασία κατά παράβαση. Όμως, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αρμοδιότητα να δράσει στον τομέα, σύμφωνα με το άρθρο 153, και θα μπορούσε να εκδώσει οδηγία, και αυτή η πρακτική συμβαίνει σε πάνω από ένα κράτος μέλος. Όχι μόνο στην Πολωνία, αλλά στη Βουλγαρία και σε κάποιες από τις Βαλτικές χώρες. Αυτά και ευχαριστώ.